Γεια σας! Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου! Η Party Season ξεκίνησε και αυτή είναι μία πρότασή μου για να έχετε ένα φωτεινό, λαμπερό και εντυπωσιακό μακιγιάζ. Πάμε να το δούμε. Αρχίζουμε με το primer. Το συγκεκριμένο θα δώσει μία υπέροχη λάμψη στο μακιγιάζ μας. Δείτε πώς γυαλίζει η επιδερμίδα μου. Συνεχίζω με το foundation. Το συγκεκριμένο foundation, παιδιά, είναι πάρα πολύ ελαφρύ και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και για concealer αλλά και για foundation. Οπότε εγώ το περνάω και λίγο κάτω από το μάτι, αλλά όχι ότι δεν θα βάλω concealer για να φωτίσουν τα μάτια μου, αλλά όπως βλέπετε κάνει πολύ ωραία δουλειά και έτσι. Concealer. Έχει αδιάβροχη σύνθεση, καλύπτει πολύ καλά τις ατέλειες, μειώνει την ερυθρότητα και τους μαύρους κύκλους. Με την πούδρα μας θα σταθεροποιήσουμε ό,τι έχουμε βάλει. Περιέχει βιταμίνη Ε και γλυκερίνη και προλαμβάνει την ξηρότητα. Φρύδια. Και φτάσαμε στα μάτια μας. Με το eye primer θα αποχρωματίσω το κινητό μου βλέφαρο. Δεν ξηραίνει την επιδερμίδα μας και κρατάει τις σκιές στη θέση τους όλη μέρα. Γενικά τα primer ματιών, σας το ξαναλέω, το έχω πει και σε άλλα μου βίντεο, ότι είναι ιδανικά για σας κιόλας που έχετε πολύ λιπαρά βλέφαρα. Και το επόμενο βήμα είναι αυτή εδώ η υπέροχη παλέτα. Θα παίξω με διάφορες αποχρώσεις από τη συγκεκριμένη παλέτα, θα αρχίσω όμως με αυτή εδώ. Δουλεύω το κινητό μου βλέφαρο και δίνω βάθος και αμέσως θα πάρω ένα πιο μικρό πινελάκι για να δουλέψω την κάτω μεριά. Κάνω ακριβώς το ίδιο και από εδώ. Η επόμενη σκιά που θα βάλω είναι αυτή εδώ, που θα μου γλυκάνει έτσι το μάτι. Και τη βάζω και μέχρι και κάτω, έτσι λίγο το φρύδι μου. Είδατε τι ωραία που έχει συνδυαστεί με την γκρι. Περνάω και από κάτω. Τώρα θα δώσουμε λάμψη στο βλέμμα μας. Αυτή είναι εδώ την απόχρωση. Και θα τη βάλω και κάτω από το φρύδι. Γενικώς την περνάω να γίνουν οι σκιές και πιο σήμερ, ελαφριά όμως, χωρίς να σβήνω πολύ τις προηγούμενες σκιές. Αυτό.
δεν βάζω πολύ ποσότητα για να πετύχω αυτό που θέλω. Και ειδικά προσοχή κάτω από το κρύβι. Και με ένα πολύ πιο μικρό πινελάκι θα βάλω και στο δάκρυ μου. Την ίδια σκιά. Νομίζω τελειώσαμε τις σκιές. Δεν θα βάλω μολύβι, θα προχωρήσω στη μάσκαρα και θα βάλω και ψεύτικη βλεφαρίδα. Δίνει πλούσιο όγκο και έχει έντονο μαύρο χρώμα. Και το γουτσάκι του που έχει έτσι ένα κονικό σχήμα βοηθάει πάρα πολύ στην εφαρμογή. Ό,τι βλέπω από εδώ θα πασαλιφθεί λίγο, αλλά δεν θα το πειράξω τώρα. Με μία πατονετούλα όταν στεγνώσει φεύγει κατευθείαν. Όπως σας είπα, θα βάλω ψεύτικες βλεφαρίδες και έχω διαλέξει αυτές εδώ. Έχουν πολύ φυσικό αποτέλεσμα. Και θα δω μετά αν θα βάλω λίγη μάσκαρα στις κάτω βλεφαρίδες μου. Είδατε τι ωραία και φυσική. Πάμε να βάλουμε τώρα και την άλλη. Τέλεια. Και αυτή. Νομίζω ότι θα προσθέσω λίγη μάσκαρα στο κάτω βλέφαρο, όπως σας είπα πριν. Και αφού τελειώσαμε τα μάτια μας, περνάμε ευθύς αμέσως στο bronze και το κραγιόν. Αυτή η face palette, όπως βλέπετε, έχει και rouge και highlighter. Πάμε όμως να αρχίσουμε πρώτα από τον bronze. Πριν βάλω όμως το ρούς, θα βάλω το κραγιόν μου. Βέβαια, θα βάλουμε lip liner πρώτα για να δώσουμε σχήμα στα χείλη μας. Γράφει τόσο έντονα, παιδιά, και είναι πάρα πολύ μαλακό βασικά το μολύβι. Που είναι και μηχανικό. Οπότε, ίσα-ίσα που το περνάω. Και το κραγιόν μας. Πλούσιο χρώμα και πάρα πολύ απαλή υφή. Εγώ το έχω συνδυάσει με αυτό εδώ το πολύ φωτεινό, πορτοκαλοκόκκινο μπορώ να πω, γιατί μου φωτίζει όλο το πρόσωπο και όλο το μακιγιάζ μου. Εσείς βέβαια μπορείτε να το συνδυάσετε με όποιο κόκκινο σας ταιριάζει. Κλείνω και λίγο κάτω με το μολύβι. Η απόχρωση του ρούζ που έχω διαλέξει από αυτή την υπέροχη παλέτα που τα έχει όλα είναι αυτή εδώ. Είναι πολύ διακριτικό με φουλ γυαλάδα. Και φυσικά θα προσθέσω και το highlighter για έξτρα λάμψη. Και είμαστε έτοιμες. Αυτό ήταν και για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε.
Μην ξεχνάτε όμως να κάνετε subscribe στο κανάλι, τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας και όλα τα προϊόντα που χρησιμοποίησα θα τα βρείτε κάτω από το βίντεο. Φιλάκια πολλά!